κάποιο συνάδελφο σήμερα το Ευαγγέλιο. Είναι σκέφτηκε ότι ο άνθρωπο παντρεώνοντα την θεϊκή του δύναμη, αφού ελευθέρωσε ένα δαιμονισμένο από τα δαιμόνια που τον είχαν κυριεύσει και συγχρόνω έδωσε στα πνεύματα αυτά την άδεια να εισέλθουν σε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων που έβοσκε εκεί κοντά. Οι χείροι υπό την δαιμονική επίρρεια όρμησαν στον κρεμό και πνίγηκαν στη λίμνη. Ο Κύριος επέτρεψε αυτή την καταστροφή, επειδή ο Μουσαϊκός νόμος απαγόρευε στους Ισραηλίτες να τρώνε χοιρινό κρέας και επομένως η εκτροφή χείρων ήταν παράνομη. Είναι αξιοπρόσεκτη η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής απέναντι στα όσα συνέβησαν. Παρακάλεσαν όλοι τους τον Κύριο να φύγει από τη χώρα τους, αίτημα παρανοϊκό. Ας δούμε όμως τι σημαίνει αυτό το αίτημα και πώς αφορά στον καθένα μας. Οι κάτοικοι των Γαδαρινών παρακάλεσαν τον Κύριο να φύγει έξω από τα σύνορά τους, επειδή φόβο μεγάλο συνήχοντο. Δεν τρόμαξαν απλώς επειδή εξοντώθηκε ολοσκερός με θαυμαστό τρόπο ένα μεγάλο κοπάδι χείρων σε ελάχιστο χρόνο, αλλά από την επίσκεψη του Θεού στη χώρα τους. Είδαν τον περιβόητο εκείνο δαιμονισμένο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, να κάθεται ηματισμένος και σοφρονών στα πόδια του Κυρίου και κατάλαβαν ότι ο παραδόξος αυτός επισκέπτης ήταν απεσταλμένος από τον Θεό και διαχειριζόταν θεϊκή δύναμη. Κατάλαβαν ότι η εξόντωση του κοπαδιού τους ήταν δίκαιη τιμωρία του Θεού στη παρανομία τους. Αναγνώρισαν την επίσκεψη του Θεού, αλλά δεν την αποδέχτηκαν. Ήλθε ο Θεάνθρωπος στον τόπο τους να τους καλέσει σε μετάνοια και σωτηρία, αλλά εκείνοι προτίμησαν τους χείρους τους το δικό τους θέλημα, όχι το θέλημα και το νόμο του Θεού. Κυριεύτηκαν όχι από τον ευλαβή φόβο του Θεού που οδηγεί σε μετάνοια και αλλαγή ζωής, κυριεύτηκαν από τον φόβο του αμετανόητου ενόχου που δεν θέλει να απαρνηθεί την αμαρτία του. Το αίτημά τους λοιπόν προς τον Κύριο δείχνει την πεισματική αμετανοησία τους. Το τραγικό παράδειγμα των κατοίκων των Γαδαρινών όμως δεν αφορά μόνο σε όσους συνειδητά ζουν μακριά από τον Θεό. Αφορά και σε εμάς τους πιστούς, αφού είναι ενδεχόμενο κάποιος πιστός, αν και αγωνίζεται να ζει σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, όμως συνειδητά να μην συμμορφώνεται τελείως με το θέλημα του Θεού, να υπάρχουν μέσα του περιοχές σαν τη χώρα των Γαδαρινών, όπου θέλει να βόσκει ανενόχλητο στους χείρους του, κάνοντας το δικό του θέλημα. Να είναι δηλαδή πρόθυμος να κάνει νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, να διακονίσει τα έργα της Εκκλησίας, αλλά να μην θέλει να συγχωρήσει τον αδελφό του που τον αδίκησε. Να μην πολεμά αποφασιστικά το πάθος του, τον θυμό, την κατάκριση, τη λεμαρκία ή οτιδήποτε άλλο. Και όταν ο Θεός τον ελέγχει και τον και του υποδεικνύει την αμαρτία του, είτε δια του πνευματικού, είτε δια των θύψεων, είτε δια άλλου τρόπου, αντιδρά, ταράζεται, αρνείται. Αλίμονος τον πιστό που γνώρισε την αλήθεια και δεν παραδόθηκε στον Χριστό με όλη του την καρδία. Πώς είναι δυνατόν να έχει μέρος στη Βασιλεία του, αδελφοί μου? Ο Χριστός σέβεται πάντοτε την επιθυμία μας, όπως σεβάστηκε και το αίτημα των κατοίκων εκείνης της περιοχής να τους αφήσει, αλλά και δεν παραιτήθηκε από την επιθυμία του να τους σώσει. Γι' αυτό άφησε στα μέρη τους κήρυκα το θαυμασίον του τον πρώην δαιμονισμένο. Αν εμείς θελήσουμε, ο Χριστός είναι έτοιμος να εκμηδενήσει και στη δική μας ζωή τα εμπόδια που μας χωρίζουν από εκείνον, ώστε να ενωθούμε μαζί Του και να Τον δοξάζουμε στους αιώνες γέννητον.